Μέσα σε πυκνό σκοτάδι υπό διαρκή βροχή, τα σωστικά συνεργεία ανασύρουν τους τρεις τραυματίες από τα οχήματα που συγκρούστηκαν στη μέση του δρόμου Καρμανιόλα. Την επαρχιακή οδό Σκαλανίου Πεζών, ένα δρόμο όπου αναπτύσσονται υψηλές ταχύτητες, χωρίς όμως να διαθέτει στοιχειώδεις υποδομές που να περιορίζουν τις συνέπειες των τροχαίων. Το ατύχημα με τρεις συνολικά τραυματίες σημειώθηκε περίπου στις 5 το απόγευμα. Πήγαμε προς το Καλοχώρι. Στο δρόμο, σταμάτησε εδώ στο δρόμο ένας άνθρωπος και πέσει κάτι που ήταν μέσα στα αίματα. Ο άλλος ήταν μέσα στα μάξι, δεν ήταν πολύ καλά. Ο άλλος ήταν μέσα στο άλλο μάξι, στο επιβατικό, και πονούσε, λέει, εδώ στο στήθος. Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται από την τροχέα, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του Γιοταχή ανέφερε στους αστυνομικούς ότι είδε ξαφνικά το προπορευόμενο φορτηγάκι να φεύγει από την πορεία του και να βρίσκεται κάθετα στη μέση του δρόμου, με τον ίδιο να προσπαθεί να κόψει το τιμόνι για να μην συγκρουστεί με την καμπίνα του οχήματος, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα. Όταν ήρθαμε εδώ, είδαμε τα δύο οχήματα αυτά. Δεν έγιναν ενέργειες από τη δική μας υπηρεσία. Υπήρχαν δύο άτομα που είχαν βγει ήδη από το ένα όχημα έξω. Από το άλλο όχημα, ο οδηγός ήταν μέσα στο όχημα, αλλά δεν ήταν εγκλωβισμένος. Απλά περιμέναμε το ΕΚΑΒ, ανοίξαμε την πόρτα και βγήκε ο άνθρωπος έξω. Διαγράφοντας τρελή πορεία, το φορτηγάκι κατέληξε στο Πρανές και το Γιοταχή στη μέση του δρόμου που δεν διαθέτει στιθέο. Με συνέπεια, αν περνούσε άλλο όχημα, να μετρούσαμε μία ακόμη τραγωδία. Εκτός από την έλλειψη του διαχωριστικού στιθέου, το οποίο θα μπορούσε να αποσοβήσει τον κίνδυνο εμπλοκής και άλλων οχημάτων, αλγινή εντύπωση προκαλεί και η έλλειψη φωτισμού στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε το τροχαίο, με τα σωστικά συνεργεία να παλεύουν με το σκοτάδι και τη βροχή. Ένας είχε αίματα στα μούτρα, ο άλλος δεν θυμόταν, λέει, και ο άλλος πονούσε εδώ μπροστά στο στήθος. Ήταν κάποιος εγκλωβισμένος μέσα? Όχι, κανείς. Και οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν σε σταθερή και ελεγχόμενη κατάσταση στο Παγνί για τις πρώτες βοήθειες. Μόνο που περιμένουμε είναι να φροντίσει η αστυνομία να φύγουν τα οχήματα για να γίνει κάποια πίσω στο οδόστρωμα, επειδή έχουν πέσει λάδια από τη σύγκρουση των οχημάτων.